Βρισκόμαστε στον Άγιο Νικόλαο, η πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου, με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ορισμένους από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ο συνδυασμός σύγχρονος Δήμος για τον Άγιο Νικόλαο, με επικεφαλή τον κύριο Δημήτρη Κουνενάκη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Άγιος Νικόλαος είναι ένα διεθνές κοσμοπολιτικό θέρετρο και κάθε χρόνο φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες. Όλοι εδώ είναι άνθρωποι του τουρισμού, από το χώρο του τουρισμού, που γνωρίζουν επίσης ότι η οικονομία της περιοχής βασίζεται στον τουρισμό. Θα ήθελα να περάσουν πρώτα στον κύριο Πελεκανάκη να μας ενημερώσει για την απόφαση του να κατέβει σε πολιτικά δρόμενα και να μας συστήσει και λίγο τον εαυτό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω πραγματικά τις προθέσεις μας που έχουμε για την ευρύτερη η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου για μας πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς δήμους στη χώρα και προσελκύει και ένα ποιοτικό τουρισμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε έτσι και να μην παλέψουμε για κάτι παραπάνω. Σαν πρόεδρος που τυχαίνει να είμαι και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων αλλά και του Παγκόσμιου Συλλόγου Διευθυντών, έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και βλέποντας ότι μέσα από το Δήμο μπορούμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα, πήρα την απόφαση να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του Συνδέσμου Σύγχρονος Δήμος με τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Κουνενάκη. Και μαζί με τους συνυποψήφιους μου, με τον κύριο Σγουρό και με τον κύριο Σφακιανάκη, που κατεβαίνουν μαζί στο ψηφοδέλτιο, να προσπαθήσουμε να δώσουμε όλες μας τις εμπειρίες και όλες μας τον επαγγελματισμό που έχουμε πάνω στα θέματα του τουρισμού. Όπως είπατε και εσείς, ο τουρισμός είναι οι μεγαλύτεροι παράγοντες ανάπτυξης της περιοχής, έτσι, και φυσικά μέσω του τουρισμού μπορούν να αναπτυχθούν ταυτόχρονα και άλλες δραστηριότητες, όπως ας πούμε και ένας βασικός τομέας που θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό είναι να παντρέψουμε το πρωτογενή με το τριτογενή τομέα. Είναι πολύ βασικό, το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι κάναμε τέτοιες προσπάθειες. Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα εδώ στο Δήμο ξέρουν πάρα πολύ καλά τα τελευταία 3 χρόνια ότι έχουμε αγωνιστεί για πάνω σε αυτό. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες με το Δήμο. Έχουμε κάνει φεστιβάλ μαγειρικής παραδοσιακής μαγειρικής σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης. Έχουμε οργανώσει διάφορες εκθέσεις με παραδοσιακά προϊόντα. Και αυτό ήταν μόνο μια μικρή αρχή και πιστεύω ότι βασιζόμενοι πάνω σε αυτό μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον πάρα πολλές προσπάθειες. Όπως παραδείγματος χάρη θα μπορέσουμε να οργανώσουμε διάφορα φόρουμ όπου η παραγωγή, η τοπική παραγωγή με τα αγροτικά προϊόντα να κάνουν εκθέσεις εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου και να φέρουμε κοντά τους παραγωγούς μαζί με τους ξενοδόχους ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να μπουν όλα τα αγροτικά προϊόντα μέσα στα ξενοδοχεία. Θα μπορέσουμε επίσης να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του τουρισμού στην ενδοχώρα, δηλαδή σε χωριά τα οποία βρίσκονται κοντά στον Άγιο Νικόλαο και που ανήκουν στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, είτε με την ανάπτυξη του συγκοινωνιακού δικτύου κατά τις βραδινές ώρες που βγαίνουν οι τουρίστες που είναι στην πόλη του Αγίου Νικολάου και θέλουν να πάνε στα πιο κοντινά χωριά για βραδινή βόλτα. Και με άλλες δραστηριότητες που επίσης σχεδιάζουμε και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής. Εμείς, σαν επαγγελματίες του είδους, προσπαθούμε να για την ανάπτυξη αυτή μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Και πάνω σε αυτές τις δραστηριότητες, όπως σας είπα και πριν, βαδίζουμε ομαδικά και με μεγάλο επαγγελματισμό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι επίσης και η ανάπτυξη της κρουαζιέρας, όπου ο κύριος Γουρός γνωρίζει πολύ περισσότερα και θα μπορέσει να σας μιλήσει ο κύριος Γουρός πάνω σε αυτό το θέμα. Πριν πάμε στον κύριο Σγουρό, οι επισκέπτες εδώ πέρα, λόγω του ότι είστε και διευθυντής του ξενοδοχείου, έρχεστε και επαφή με πολύ κόσμο. Οι επισκέπτες είναι ευχαριστημένοι από τη θάλασσα, τους ανθρώπους και το φαγητό, όπως ξέρουμε, αλλά φυσικά θα υπάρχουν και κάποια παράπονα τα οποία θα τα έχετε λάβει υπόψη για να διορθωθούν αργότερα. Ποια είναι? Παράπονα υπάρχουν, παράπονα υπάρχουν από τους πελάτες, από την έλλειψη εστιατορίων με κριτική παραδοσιακή κουζίνα. Επειδή τα περισσότερα ξενοδοχεία της περιοχής οργανώνουν βραδιές με κριτική παραδοσιακή κουζίνα, οι πελάτες που βγαίνουν έξω στην πόλη αναζητούν εστιατόρια με τέτοια κουζίνα, την οποία δυστυχώς δεν μπορούν να τη βρουν. Αναζητούν δηλαδή το πιλάφι, το παραδοσιακό, το γαμοπίλαφο που λέμε, αναζητούν το αρνί το οφτό,
Πράγματα τα οποία τα βρίσκουν στα ξενοδοχεία. Πάρα πολλά, σχεδόν τα περισσότερα ξενοδοχεία οργανώνουν κριτικές βραβείες. Οπότε γίνεται αυτή η διαφήμιση απευθείας και στον πελάτη με την κριτική κουζίνα. Ψάχνει να βρει εκεί να πούμε υπάρχει ένα κενό στην τοπική αγορά, όπως υπάρχουν και άλλες. Άλλα περιθώρια ανάπτυξης στα καταστήματα της περιοχής, όπως καταστήματα ένδυσης με brand name, που ζητάνε πάρα πολλοί Ρώσοι, με επώνυμα ρούχα στην περιοχή εδώ, όπου πιστεύω ότι υπάρχει και εκεί περιθώριο. Πρέπει δηλαδή να εμπλουτιστεί και η τοπική αγορά και η τοπική περιοχή εδώ για να προσελκύσει τους πελάτες. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη καταστημάτων, υπάρχει αρκετός αριθμός καταστημάτων. Το θέμα είναι ότι αυτό που προσφέρουν είναι περίπου ομοιώδες για να το προσφέρουν. Δηλαδή, όλες οι καφετέρες είναι στο ίδιο στυλ, όλα τα καταστήματα στο ίδιο στυλ. Κάπου πρέπει κάποιος να διαφέρει, να κάνει τη διαφορά μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτός ο πελάτης που βγαίνει έξω το απόγευμα από εδώ πέρα, που μένει στο ξενοδοχείο, και μην παραμένουμε μόνο στο μύθο ότι είναι all inclusive και δεν βγαίνουν. Όλοι οι πελάτες βγαίνουν απ' έξω και από τα all inclusive και ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι τι ψάχνουν. Ψάχνουν δηλαδή εστιατόρια με κριτική παραδοσιακή κουζίνα. Ψάχνουν εστιατόρια ή μπαρ που να έχουν ελληνική μουσική, ζωντανή μουσική. Θέλουν να ακούσουν λίγο μπουζού και θέλουν να ακούσουν λίγο κριτική λύρα. Πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν μπορούν να το βρουν έτσι μέσα στην πόλη. Ένα λοιπόν είναι η προσέγγιση ποιοτικού τουρισμού και ένα άλλο είναι να κρατήσουμε και τους τουρίστες στην τοπική αγορά και να προτιμήσουν τα τοπικά μαγαζιά, βελτιώνοντας και αυτή τις παροχές που ήδη υπάρχουν. Οι προτάσεις που κάνετε ήδη βοηθάνε βέβαια και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προκειμένου να επιμηκυνθεί και η χρονική περίοδο. Ναι, όπως ξέρετε, έχω κάνει μια οργανωμένη, ένα οργανωμένο προγραμματισμό πάνω στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, την οποία σαν πρόεδρος του Πανελλήνιας Ομοσπονδίας αλλά και του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων την έχω καταθέσει στο Υπουργείο Τουρισμού, όπου και προωθείται μέσω του Υπουργείου. Εμείς όμως, σαν Δήμος τώρα ξεχωριστά, έχουμε ξεκινήσει με μεγάλη προσπάθεια επάνω στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Το επόμενο βήμα είναι η συνάντηση που θα κάνουμε με μεγάλους tour operators εδώ στο Δήμο για να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε τη σεζόν. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ εδώ το Δήμο μας, θα βοηθήσει στην ανεργία, θα βοηθήσει στην δημιουργία θέσεων εργασίας, θα δημιουργήσει ανάπτυξη, περαιτέρω ανάπτυξη στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Και φυσικά πάνω σε αυτό έχουμε δουλέψει, πιστεύω έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ επαγγελματικό, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Έχουμε αναπτύξει μέσα εκεί τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού πάρα πολύ, όπως είναι ο εκκλησιαστικός τουρισμός, όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός. Θα μπορέσει να αναπτυχθεί και ο συνεδριακός τουρισμός για όλα τα ξενοδοχεία που θα παραμείνουν ανοιχτά και θα έχουν αίθουσες συνεδρίων. Βασικό όμως είναι να υπάρχει αυτός ο φορέας ο οποίος θα μπορέσει να κάνει τη συνένωση αυτών όλων των που εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα και δεν είναι εύκολο μπορώ να πω. Θέλει πολύ αγώνα, το οποίο σε αυτόν τον αγώνα είμαστε τώρα και θέλουμε να επιτύχουμε και πρέπει να επιτύχουμε, δηλαδή για την ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να επιτύχουμε. Επίσης, μια και αναφέρθηκα σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα προσπαθήσουμε, αν είναι δυνατόν, να εντάξουμε το νησάκι του Άγιους Πάντες σε ένα πρόγραμμα πράσινου τουρισμού. Μια ανάπτυξη που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας το νησάκι του Αγίου Πάντες σε ένα οικολογικό πάρκο. Αυτό θα μπορέσει να γίνει σε συνεργασία με επιστήμονες και με οικολογικές οργανώσεις, οι οποίοι όλοι μαζί, όσοι έχουν ενδιαφέρον να ασχοληθούν, θα αναδείξουμε το νησάκι του Αγίου Πάντες σε ένα οικολογικό πάρκο. Σίγουρα και η ανάδειξη της Πιναλόγκας σε ένα μνημείο της UNESCO και αυτό θα είναι ένα βασικό, το οποίο πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Έχει ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια, ιδιωτική προσπάθεια από κατοίκους της Πλάκας της Ελούντας. Θα πρέπει να βοηθηθούν και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω και να απευθυνθώ σε όλους τους ψηφοφόρους που θα προσέλθουν την Κυριακή στις κάλπες ότι εάν μας ψηφίσουν να ξέρουν ότι θα είμαστε πραγματικά με ένα υπεύθυνο έργο μπροστά στον τουρισμό, ότι θα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ κοντά με όλους τους επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι εστιατόρες, είτε αυτοί είναι καταστηματάρχες, είτε αυτοί είναι μεγαλοξενοδόχοι, με όλους θέλουμε να έχουμε άμεση επαφή, να λύνουμε τα προβλήματα άμεσα, οτιδήποτε προβλήματα έχουν να κάνουν με την λειτουργία,
των καταστημάτων της περιοχής και ιδιαίτερα φυσικά και με τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, προσελκύουν πελάτες πραγματικά υψηλού οικονομικού επίπεδου και όχι μόνο, και θα είμαστε πάντα ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεργασία για το καλύτερο αυτού του τόπου και την ανάπτυξη της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Να περάσουμε στον κύριο Μανώλη Σφακενάκη, υπεύθυνος τουρισμού στο Επιμελητήριο Λασιθίου, να μας πει για τις δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Δήμο για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Σας ευχαριστώ και εγώ επίσης για την πρόσκληση που κάνατε. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στις εκλογές του Δήμου. Είμαι μέχρι σήμερα και στην Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου, όπου έχω ήδη προσφέρει αρκετά πράγματα. Πιστεύω με τη συμμετοχή μου αυτή θα βοηθήσω το Δήμο να κάνει περαιτέρω ενέργειες και πράγματα τα οποία θα προβάλλουν περισσότερο τον τόπο. Εγώ, ο κύριος Πελεκανάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και κάποιοι άλλοι από τον Αγίου Νικολάου συμμετέχουμε σε μια ομάδα εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία επεξεργάζεται την προβολή της Κρήτης για τα επόμενα 7 χρόνια. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2013-2020, στο οποίο έχουμε έρθει να ψηφίσουμε αρκετές δράσεις και οι οποίες ήδη έχουν πάρει κάποια βραβεία για την προβολή της Κρήτης γενικότερα στον τουρισμό. Πέρα από αυτά, ο Άγιος Νικόλαος συμμετέχει μέχρι σήμερα και θα συμμετέχει στο μέλλον σε αρκετές εκδηλώσεις και εκθέσεις στο εξωτερικό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε περισσότερο τον τόπο, τον οποίο ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε, ούτως ώστε να ανεβάσουμε το επίπεδο των τουριστών που έρχονται στον Άγιο Νικόλαο και βεβαίως να αυξήσουμε και την ποσότητά τους. Το λόγο που αποφασίσατε να κατεβείτε με το συνδυασμό του κυρίου Κουνενάκη? Θεωρώ ότι είναι ο άξιος δήμαρχος αυτή τη στιγμή στον Άγιο Νικόλαο, με ικανούς συνεργάτες, και πιστεύω ότι εγώ, ο κύριος Πελεκανάκης, ο νυν αντιδήμαρχος ο κύριος Γουρός, ο οποίος έχει ήδη την εμπειρία αρκετών τετραετιών, θα κάνουμε ένα μεγάλο team και ικανό να βελτιώσει τον τουρισμό στον Άγιο Νικόλαο. Ένα μήνυμα στον πολίτη που θα αποφασίσει με την ψήφο του για ποιο λόγο να επιλέξει εσάς για να είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ο Άγιος Νικόλαος ξέρει ότι μπορεί να με επιλέξει και ξέρει αν είμαι ικανός να με επιλέξει. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα που θα είμαστε Δημοτική Αρχή θα ξεκινήσουμε ήδη να κάνουμε πράγματα για να βελτιώσουμε τον τουρισμό στον Άγιο Νικόλαο. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Μιχάλη Σγουρό, αντιδήμαρχος Δήμος Αγίου Νικολάου, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου, με μεγάλη εμπειρία στα δημοτικά δρόμενα εδώ της περιοχής, να μας πει τις προτεραιότητες που θα θέσουν στον τομέα του τουρισμού. Το θέμα των προτεραιοτήτων, νομίζω ότι οι προλαλήσαντες εξηγήσαν τον τρόπο και τη μέθοδο που θα λειτουργήσουμε σαν Δήμος την ερχόμενη περίοδο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω δίπλα μου δύο νέους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο, επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ παλιός στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Έχω δύο νέους εξειδικευμένους στα θέματα τουρισμού και πιστεύω ότι αυτό για το Δήμο του Αγίου Νικολάου είναι μία επιτυχία που έχει εντάξει τέτοιους ανθρώπους στους κόλπους του συνδυασμού, για να μπορέσουμε τα αποτελέσματα την επόμενη περίοδο, η οποία θα είναι και πενταετής, να είναι τέτοια που να δώσω μία όθηση σε αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός, και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό το προϊόν σε καθημερινή βάση διαφοροποιείται, εξειδικεύεται, και αυτά τα θέματα πρέπει να τα χειρίζονται άνθρωποι με γνώση και επιστημονική κατάρτιση, προκειμένου να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι μία πόλη, ένας χώρος, ένας τόπος ο οποίος αγαπήθηκε από τους ξένους επισκέπτες. Είναι ο πρώτος προορισμός στην Κρήτη, το έχω επαναλάβει πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω. Σήμερα βέβαια το προϊόν έχει διαφοροποιηθεί, έχει μεγαλώσει ο ανταγωνισμός σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε πανελλήνιο και σε διεθνές επίπεδο.
Μέσα από αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει και ο Δήμος ο δικός μας να δώσει μία διαφορετική νότα στο θέμα τουρισμού, να δώσει μεγαλύτερη προσέγγιση στα θέματα, διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και τις υποδομές μας, οι οποίες όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο, επειδή αυτή τη στιγμή είμαι και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν είμαστε και τόσο υπερήφανοι, επειδή όλο το διάστημα που πέρασε και μόλις 9 μήνες εμείς έχουμε παραλάβει αυτή την ιστορία που λέγεται παραλιακό μέτωπο, ήταν σε μια εγκατάλειψη την οποία προσπαθούμε σήμερα να μαζέψουμε με όσες δυνάμεις έχουμε και μέσα από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την οικονομική κατάσταση που έχουμε στη χώρα μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, εμείς πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία σαν Δήμος θα πρέπει να αφιερώσουμε και χρόνο και χρήμα για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε την πόλη μας, το Δήμο μας, στη διεθνή τουριστική αγορά, διότι διαθέτουμε και κατάλληλες ξενοδοχειακές υποδομές και διαθέτουμε και εξειδικευμένο προσωπικό, διότι εργάζεται πάρα πολλά χρόνια στα ξενοδοχεία με μια πείρα η οποία μπορεί να δώσει μια υπηρεσία αναβαθμισμένη στον πελάτη που θα μας επισκέπτεται. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι εσείς αυτό που έχετε εντοπίσει είναι ότι αυτές οι αδυναμίες στην ανάπτυξη του λιμανιού λειτουργούν σαν εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Και όσον αφορά την κρουαζιέρα, τι συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα λιμάνι το οποίο έχουμε ένα πλάνο το πώς θα το εξυγχρονίσουμε και το πώς θα το αξιοποιήσουμε, διότι πραγματικά ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας προορισμός της κρουαζιέρας και θέλουμε να φτιάξουμε υποδομές τέτοιες ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες που δημιουργούνται στο λιμάνι εξαιτίας αυτής της ανάγκης των προσεγγίσεων κρουαζιεροπλοίων. Θεωρώ ότι η τελευταία εφταετία, δεκαετία έχει αποδείξει ότι η κρουαζιέρα μπορεί να κρατήσει. Είναι ένα λιμάνι το οποίο έχει δυνατότητες και είναι ένα λιμάνι το οποίο είναι μέσα στην καρδιά της πόλης, λειτουργεί μαζί με την πόλη και πάνω σε αυτό θα εργαστούμε και θα συμβουλευτούμε ανθρώπους εξειδικευμένους στο θέμα της κρουαζιέρας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και αυτό το προϊόν είναι ένα προϊόν που για να το διαχειριστείς θα πρέπει να το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε ξεκινήσει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Έχουμε ξεκινήσει να δούμε με ποιο τρόπο θα λύσουμε το θέμα της υποδοχής των επιβατών για να γίνει ο σταθμός που θα υποδεχόμαστε τους επιβάτες μας. Και σήμερα, φέτος, τώρα που μιλάμε, στο λιμάνι το δικό μας, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε, έχουμε μία αύξηση από την περισσυνή περίοδο, η οποία ήταν μια περίοδο που δεν ήταν και τόσο καλή για την κρουαζιέρα γενικά. Έχουμε μία αύξηση της τάξης του 30% όσον αφορά τις προσεγγίσεις. Και λέω όσον αφορά τις προσεγγίσεις, διότι αντιλαμβάνεστε μπορεί να έχουμε μία αύξηση 30% όσον αφορά τις προσεγγίσεις, αλλά θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα όσον αφορά τον κόσμο ο οποίος θα πλησιάσει την πόλη. Δηλαδή, μπορεί πέρυσι να είχαμε 50 καράβια και να είχαμε 50.000 επιβάτες. Φέτος μπορεί να έχουμε 70 καράβια και να έχουμε 40.000 επιβάτες. Οπότε αυτό θέλει μια ανάλυση στο τέλος της περίοδου για να δούμε και να αξιολογήσουμε τα στοιχεία πώς πήγε η κρουαζιέρα. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα προσπαθήσουμε μαζί με τους συνεργάτες μου να δώσω μία όθηση και μέσα από την μελέτη για επέκταση του λιμανιού ή την λύση αγκυροβολίου, ούτως ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα να δεχόμαστε και παραπάνω από ένα ή δύο καράβια τα οποία σήμερα μπορούν να προσεγγίσουν,
και να προσφέρει, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένα προϊόν το οποίο προσφέρει στην τοπική οικονομία, διότι σήμερα τα προϊόντα τα επιβάλλει η αγορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ από αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται σήμερα, το προϊόν το τουριστικό, το ξενοδοσιακό, έχει διαφοροποιηθεί και παρά το ότι όλοι το κατηγορούν το only inclusive, ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα έξω στην αγορά, θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν που σήμερα, εάν οι ξενοδόχοι δεν το προσεγγίσουν, θα έχουν προβλήματα και μπορεί και πληρωτήτων. Κατά συνέπεια, αυτό επιβάλλεται από τους κανόνες της αγοράς. Ένα αναγκαίο κακό. Ένα αναγκαίο κακό, δηλαδή. Είναι αυτό το οποίο με ποιο τρόπο θα διορθωθεί, θα το δούμε. Μελλοντικά θα μας απασχολήσει για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό. Διότι πραγματικά δεν μπορεί να είμαστε μια περιοχή η οποία φιλοξενεί 25.000 επισκέπτες το καλοκαίρι, όταν είμαστε σε περίοδο εχμής. Και τα καταστήματα απ' έξω να ψυχοραγούν, να μην έχουν την ανάλογη κίνηση που χρειάζεται. Θα πρέπει να πάρει κομμάτι και η αγορά από αυτό. Επομένως η κρουαζιέρα έρχεται σήμερα να συμπληρώσει αυτό το θέμα και είναι ένα προϊόν το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την αγορά μας και γι' αυτό σαν Δήμος θα πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως, εγώ για να προσθέσω αυτά που λέει ο κ. Γουρός, να πω ότι όντως η κρουαζιέρα έχει ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης και η συμμετοχή, έχουμε συζητήσει δηλαδή με τον κ. Γουρό, ότι τα επόμενα χρόνια η συμμετοχή σε εκθέσεις που είναι εξειδικευμένες εκθέσεις για κρουαζιέρες, η συμμετοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Λιμάνι. Λιμάνι. Ναι, στη Νελούντα, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει τώρα λιμάνι το οποίο να είναι λιμάνι και να μπορούν με άνεση να κυκλοφορούν και τα πλοία που εξυπηρετούνται εκεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λιμάνι στη Νελούντα. Θα δούμε τι πρόβλεψη θα υπάρξει σε αυτό το χώρο και θα δούμε και με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθούν εκεί τα πλοιάρια τα οποία μεταφέρουν πελάτες, ειδικά στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε, όπως είπε και ο κύριος Πελεκανάκης, σαν κόρη οφθαλμού, και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις για να το κάνουμε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει πιο ενεργή συμμετοχή στο θέμα της Σπιναλόγκας, διότι είναι ένας χώρος ο οποίος απαιτεί σήμερα και καθαρισμό, απαιτεί και εγκαταστάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που αποβιβάζονται εκεί, διότι ήδη έχουμε πολλά προβλήματα και τα οποία μάλιστα σήμερα είχα μια επαφή με την Εναλίων, διότι θα πρέπει αυτός ο μόλος που δένουν τα καραβάτια εκεί να δεχτεί μία επισκευή, διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο άμεσα θα πρέπει να τακτοποιηθεί. Εμείς σαν Δήμος και σαν Λιμενικό Ταμείο στην περιοχή μας έχουμε αλλιευτικά καταφύγια, τα οποία έχουμε και σε εξέλιξη το αλλιευτικό καταφύγιο του Καλού Χωριού, το οποίο είναι στο τελικό στάδιο έγκρισης της μελέτης και θα ξεκινήσει η υλοποίησή του με βάση και τις υποσχέσεις που έχουμε λάβει και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Σαν άνθρωπος ο οποίος επί 4 χρόνια μου εμπιστεύτηκε ο Δήμαρχος μαζί με την κυρία Καφετζάκη τα θέματα του τουρισμού, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος πλήρως, και ο άνθρωπος που λέει ότι είναι ικανοποιημένος πλήρως, αυτός μάλλον έχει τελειώσει και η αποστολή του. Εγώ δεν θεωρώ ότι τελειώσει η αποστολή μου. Θεωρώ ότι έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο συμμετέχοντες σήμερα εδώ, διότι ήταν οι άνθρωποι που σταθήκαν δίπλα μας σαν εξωτερικοί συνεργάτες και μας βοηθήσανε. Ο κύριος Πελεκανάκης με το να υποβάλει εξειδικευμένη πρόταση όσον αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και η οποία έγινε μάλιστα από το Υπουργείο αντιληπτή και πιστεύω ότι στο τέλος θα υιοθετηθεί. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό, διότι είμαστε μια περιοχή
με πολύ ωραίο κλίμα, με καιρό που επιτρέπει να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδο και με εγκαταστάσεις οι οποίες μας το επιτρέπουν. Μέσα στα πλαίσια αυτά, εμείς ξανά ζητάμε το ψήφο των συμπολιτών μας. Είμαστε εργάτες, δεν διεκδικούμε αξιώματα. Εμείς θα δουλέψουμε για αυτό που θα μας εκλέξει ο κόσμος και θεωρούμε ότι η λύση της υποψηφιότητας σαν δημάρχου του κυρίου Κουνενάκη σήμερα είναι η πιο αξιόπιστη, βλέποντας και από την περίοδο που έχουμε διανύσει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται πάνω στα προβλήματα του Δήμου με μεθοδικότητα, με αποτελεσματικότητα και αυτό έχει φέρει και όλα αυτά που γύρω στο Δήμο μας βλέπουμε σήμερα να γίνονται. Στον Άγιο Νικόλαο μέσα εξελίσσονται μελέτες σε τρεις περιοχές του Δήμου μας, μεγάλες μελέτες, όπως είναι ο Σταυρός, όπως είναι οι Κοπράνες, όπως είναι έξω ο δρόμος από Κριτσά και όλη αυτή η περιοχή πίσω που θα διαμορφωθεί. Και στα χωριά μας εξελίσσονται μελέτες ανάπλασης σε 8-9 χωριά. Στη Νεάπολη εξελίσσεται ένα μεγάλο έργο πνοής για τους κατοίκους, η αποχέτευση, η οποία επί πολλά χρόνια ήταν να γίνει και ποτέ δεν ξεκινούσε. Σήμερα αξιωθήκαμε να δούμε να ξεκινήσει αυτό. Έχουμε διάφορα άλλα θέματα σε εξέλιξη. Έχουμε ένα λιμάνι στο Σύση, το οποίο αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει μια βυθομέτρηση, θα την παραλάβουμε εντός της επομένης εβδομάδος για να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε μια παρέμβαση, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν και μεγαλύτερα πλοιάρια, διότι υπάρχουν σήμερα πλοιάρια που δεν μπορούν να μπουν μέσα στο λιμάνι, διότι και εκεί αυτό είναι μια δραστηριότητα που εξυπηρετεί την τοπική οικονομία και τις θέσεις εργασίας της περιοχής. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εμείς καλούμε τον κόσμο, προτού πάει να ψηφίσει, να μας κρίνει πραγματικά, πολύ αυστηρά, αλλά να μας κρίνει δίκαια.